συμβαίνει σχεδόν πάντα αυτό, στις εκδρομές αυτές, τα λεγόμενα bush cruise, οι επιβάτες να επιστρέφουν από την εκδρομή τους πραγματικά μεθυσμένοι, ακόμα και οι συνοδοί τους να είναι μεθυσμένοι, εκτός ελέγχου, με τα όποια τραγελαφικά συμβαίνουν και φυσικά διακυβεύεται, αν μη τι άλλο, η ασφάλεια του κάθε δρομολογίου. Εχθές συνέβη, όπως πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, οι επιβάτες της επιστροφής από τα λεγόμενα bush cruise να παρεκτρέπονται, να χοροπηδούν, να φωνάζουν, να κραυγάζουν, να τραγουδούν όρθιοι κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, ανάγκασαν τον οδηγό του τουριστικού λεωφορείου να σταματήσει πάνω στο εθνικό, πάνω στο στενό εθνικό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Σελινάρη, για να πάνε για ανάγκη τους. Ο οδηγός μαζί με την μεθυσμένη συνοδό κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να μην γίνει το μοιραίο, να ξεφύγει κάποιος, να πάει πάνω στο οδόστρωμα και να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δυστύχημα πιθανόν πολύ νεκρό. Πολλές φορές βανδαλίζουν τα λεωφορεία, επιτίθενται φραστικά ακόμα και στον οδηγό, μπορεί να ασκήσουν τα φιλέ, τα δικτάκια πίσω από τα καθίσματα, μπορεί να χαρακώσουν τα φημέ τζάμια, μπορεί να χτυπήσουν τις πόρτες όπως συνέβη εχθές, καταστρέφοντας την ουσία την πόρτα, δεν μπορούσε να κλείσει η πόρτα. Πολλά και διάφορα μπορούν να συμβούν και φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια του δρομολογίου διακυβεύεται τόσο η ζωή του οδηγού και των επιβατών, αλλά και πολλών άλλων που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα. Με λίγα λόγια, είμαστε πρώτον πυλών. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, δεν θέλω να το φανταστώ, αλλά είμαστε πρώτο πυλόν για να δούμε νέα Τέμπη πάνω στο οδόστρωμα της Κρήτης. Η ΡΕΠ, οι συνοδοί υποστηρίζουν ότι αυτές είναι οι εκδρομές χωρίς όρια, αυτό υπόσχονται στους επισκέπτες. Δεν είναι, ρε παιδιά, αυτές οι εκδρομές. Δεν είναι αυτό το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι με τα βίντεο τους καταγράφουν τις όποιες παρεκτροπές τους, στέλνοντας το μήνυμα προς το εξωτερικό ότι εδώ ζούμε χωρίς όρια. Ελάτε και κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ τίθεται και το εξής ερώτημα. Φεύγοντας από τα λιμεναρχεία τα τουριστικά λεωφορεία, εάν θα μπορούσε το λεωφορείο αυτό να φύγει με άδεια ή θα μπορούσε ενδεχομένως να απαγορευτεί από τις λιμενικές αρχές από τη στιγμή που δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια του δρομολογίου. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο συμβαίνει σχεδόν πάντα. Ο κάθε οδηγός τουριστικού λεωφορείου έχει να σας πει την δική του ιστορία σχετικά με αυτές τις εκδρομές όσον αφορά την δική του εμπειρία και την δική του, αν θέλετε, κακή εμπειρία. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του δρομολογίου του.